Καλημέρα, Ανδρέα μου, καλημέρα σε όλους και πάλι. Έχουμε παραμείνει εδώ, στη Λαϊκή Αγορά, και θα σου πω ότι από τις 7 το πρωί μέχρι και τώρα τουλάχιστον υπάρχει πάρα πολύς κόσμος, πηγαίνω, έρχεται και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και φυσικά ξεκινώ με την κυρία Γιώτα μας. Κυρία Γιώτα μου, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Ανδρέα μου. Καλημέρα, κυρία Γιώτα, αγαπημένη. Και με όλες τις ευχές μου να περάσετε καλά. Καλημέρες και του Ανδρέα. Κυρία Γιώτα μου, ναι. Μου κάνει εντύπωση ότι από τις 7 το πρωί που είμαστε εδώ και εμείς στο καφενεδάκι, βλέπουμε ότι ο κόσμος έρχεται. Οφείλεται, θεωρείτε, στον καλό καιρό. Καλός καιρός, δεν μπορώ να πω. Εντάξει, δεν είναι τόσο ζέστη. Χαλάρωσε λίγο ο καιρός, αλλά μιλούμε για πρώτες του μηνός. Πρώτο, το πιο βασικό. Έρχεται και κρατά λεφτά ο κόσμος, έρχεται μακάρι να είναι καλά ο κόσμος, έρχεται να ψωνίζει. Και το θέμα είναι το πολύ στις αργορές. Δεν τις κατηγορώ πρώτα-πρώτα, αλλά είναι πιο ακριβά παρά τα φρέσκα τα πράγματα τα δικά μας. Να τούτο να το λέμε. Να τα λέμε, ναι. Να τα λέμε. Φαίνεται ότι ο κόσμος όμως στηρίζει τις λαϊκές αγορές και αυτό είναι το αισιόδοξο, γιατί έτσι στηρίζει για τους παραγωγούς. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, να στηρίζουν γιατί πιάνουν φρέσκα πράγματα και καλά προϊόντα. Ικανοποιείται με τις τιμές, θεωρείται γενικότερα το κόστος ζωής ανέβηκε. Είναι έτσι του κόσμου, φταίνουν λίγο πολλά τα πάντα πλέον. Ναι, μάνα μου, ναι. Ακριβώς λόγω του καιρού. Σαν να σου πω τώρα, φέτος έκοψε κάποιος 100 κάσες λουδίνες, να κόψει 40, να κόψει 30. Είναι πολύ η απόδοση, κόφει πιο λίγα. Και γι' αυτό που φτιάχνει το κόστος πάνω. Λόγω του καιρού, αγοράζουμε το νερό 4, αγοράζαμε το 4 ευρώ, τώρα που αγοράζουμε το 8. Δηλαδή διαπλασιαστεί. Τα λοιπάσματα, 30 ευρώ αγοράζουμε το 60. Αν ήταν 15, αγοράζουμε το διπλάσια. Εν τούτο το κόστος που φτιάχνει πάνω. Και είναι λόγος. Και λογικό, βέβαια. Την ίδια στιγμή, τις επόμενες μέρες, αναμένεται ότι θα πάει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή για ψήφιση όσον αφορά τις λαϊκές αγορές, ποιοι θα βρίσκονται εδώ και πώς θα γίνεται πλέον το παζάρι. Εσείς, ποια είναι η άποψή σας? Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι να μείνουν όλος ο κόσμος εδώ, να περνούμε όλοι, και εμπόροι και παραγωγοί. Θέλει ο άλλος να φάει πράγμα φρέσκο, έτσι υποτιμώ τα πράγματα του κόσμου, το λέω πάντα τούτο. Να πάει που τον παραγωγό, πιο ακριβά. Να πάει στον παραγωγό να περάσει και εκείνος το άτομο. Όπως περνούμε και εμείς, έτσι να πεινάσουν οι άλλοι. Πού να πάει ένας έμπορας τώρα στα 60 του τα 70 να βρει δουλειά, ενώ να περάσει ακόμα λίγο. Και εγώ νομίζω το ψήφισμα να φύγουν οι εμπόροι, η προσωπική μου άποψη. Και είστε παραγωγός. Και εγώ είμαι παραγωγός. Ναι, κόφω τα πορτοκάλια μου, τα μαντορίνια μου, τα λεμόνια μου. Ναι. Η κυρία Γιώτα με τη μεγάλη καρδιά είναι εδώ λοιπόν στη Λαϊκή Αγορά. Εμείς θα πάμε με τους υπόλοιπους. Κυρία Γιώτα μου, καλημέρα. Καλή υπόλοιπο να έχετε. Υπέροχα, Ανδρέα μου, και όταν τέλεια. Ο κόσμος μένει δεμένος, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι πάντοτε καλύτερα. Θα συνεχίσω εδώ στη Λαϊκή Αγορά. Ευχαριστώ τον Μάριο Κυριακού που με τρέχει από πίσω από το πρωί. Και πάμε να δούμε τη γνώμη του κόσμου για την αγορά. Καλημέρα σας. Είμαστε ζωντανά στον Ανδρέα Δημητρόπουλο. Θέλετε να μας πείτε πώς βλέπετε τις τιμές? Οι κύριοι μετρού για να πληρώσουν. Ανδρέα, και προχωρώ παρακάτω. Καλημέρα σας, είμαστε ζωντανά στο ΣΥΓΜΑ. Θέλετε να μας πείτε για τις τιμές? Είμαστε ζωντανά στον Ανδρέα Δημητρόπουλο. Τα είπαμε και προηγουμένως με τον κύριο στον Γκάλοπ μας που θα δούμε αύριο. Η Γαβριέλα, ζωντανά στο Δημητρόπουλο. Θέλω να μας πείτε για τις τιμές εδώ. Είστε παραγωγός, σωστά? Παραγωγός, ναι. Θέλω να μας... Original, μάλιστα. Θέλω να μας πείτε, αν έχετε ακούσει για το νομοσχέδιο που πάει τις επόμενες μέρες που συζητείτε εδώ και καιρό στη Βουλή, όσον αφορά το ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν από την αγορά. Άκουσε, αγάπη μου. Έχετε 5 άτομα οικογενειάρχες με 5 κουβελούκια έξω καθένας. Εμένα προσωπικά, ως παραγωγό, που είμαι original παραγωγός, δεν κάνω τίποτε άλλο εγώ. Ότι φέρω τα μέσα δικά μου. Νομίζω πρέπει να βάλουν και στη Βουλή και οι βουλευτές και ο Δήμαρχος. Αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν δαμένα να ζήσουν την οικογένειά τους. Είναι κρίμα να τους διώξουμε, να πεινάσουν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι έχουν 5-6 κουβελούς και ο καθένας. 4 είναι, 5 πώς γίνει. Θα με βάλουν αλλούς. Αλλά αυτοί να μείνουν μέσα. Ωστόσο, έχουμε τις τιμές. Ο κόσμος παραπονιέται κάπως για τις ακριβές τιμές. Αλλά εσείς ως παραγωγός που το ζείτε καθημερινά, για το πώς ανεβαίνει. Ξέρεις πόσο κόστος έχουμε φέτος? Φάρμακο. Επιάνναμε ένα λίτρο 50 ευρώ, κάνουμε 100 ml 60 ευρώ. Γοράζουμε το νερό πανάκριβο. Το λοιπόν, το ρεύμα. Πού να κοντέψεις το ρεύμα του ψυγείου, εμείς που έχουμε ψυγείο? Είναι όλα, όλα παίζουν ρόλο πως θα ξεκινά. Είναι το ρεύμα πολύ, να βάλει πάνω άλλο να πουλήσει τα φρούτα του. Άμα δεις τις τιμές που πουλώ εγώ δάμε, να καταλάβεις ότι είμαι όχι κάτω από τη λέξη. Να πούμε και δεικτικές τιμές, Ανδρέα, εδώ από τον κύριο. Έχουμε εδώ τα... Νεκταρίνια 2,5 ευρώ, αχλάδια 3, σταφύλιν 4, αδαμάσκινες 2,5 ευρώ.
μήλα 2,5 ευρώ. Έναν ευρώ τα μικρά. Καταλαβαίνουμε ότι οι τιμές, όπως μας είπατε και προηγουμένως, ανεβαίνουν λόγω των όσων έχετε πληρώσετε και εσείς. Ναι. Είμαστε πολλά. Δηλαδή δεν έχουμε πλέον. Εγώ είμαι 73 χρονών. Έναν νεαρός τώρα είναι άδικα να ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα. Δεν μπορεί να ζήσει η οικογένειά του. Αν δεν ασχοληθούν οι νεαροί όμως, ωστόσο, τι θα γίνει. Θα εκκριβώσουν ακόμα περισσότερο γιατί δεν θα έχουμε τίποτα. Ασχολούνται στην πιτσιλιά ορισμένοι νεαροί, αλλά πιστεύω ότι εκείνοι θα καταλάβουν ότι είναι αρνητικό για λόγου του. Γιατί αφού ήμουν ακόμα κοπελούθια. Ναι. Εμείς θα τελειώσαμε, εξοφλήσαμε εμείς. Αν δεν ήσασταν κι εσείς όμως να στηρίξετε τα παιδιά, τι θα γινόταν. Ευχαριστούμε πολύ. Η γενιά η δική μας θα εκράτησε τα. Έφυγε η γενιά η δική μας. Πάει, πάει. Και ευχαριστούμε για όσα κάνατε. Και ευχαριστούμε πολύ για όσα κάνατε. Ανδρέα μου, ακούμε τους παραγωγούς σήμερα. Ακούμε τους παραγωγούς. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Συνεχίζουμε εδώ. Και ξέρεις, μ' αρέσει η καλημέρα τους. Γιατί έχουν αισιοδοξία. Μας λένε πώς δυσκολεύονται. Αλλά και πάλι είναι εδώ και μάχονται. Καλημέρα, είμαστε ζωντανά στον Ανδρέα Δημητρόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Δημητρόπουλε. Καλημέρα, αγαπητέ λοιπόν, φίλε. Να είστε καλά. Τιμές, ο κόσμος παραπονιέται. Πείτε μας εσείς πού κυμαίνονται. Λόγω χάρη οι ντομάτες γίνονται από το 3.30 οι καλύτερες μέχρι 2.50. Ο λόγος είναι γιατί η παραγωγή είναι μειωμένη και άλλο λόγος είναι ότι τώρα έπεσε λίγο η θερμοκρασία και είναι συγκρατημένες το να οριμάσουν. Και δεύτερον είναι γιατί λιγοστεύουν και οι παραγωγοί που παραγούν φθαρτά και φρούτα. Διότι τα παιδιά μας όλα ασχολούνται συνέχεια με άλλα επαγγέλματα. Ίσως είδαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε εσείς και γι' αυτό δεν ήθελαν να μπλέξουν, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Εντάξει, αλλά να έρθει η μέρα που η Κύπρος να εισαγεί όλα τα φθαρτά και τα φρούτα. Δυστυχώς. Ναι, να έρθει η ώρα που να. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και εσάς αν έχετε ακούσει για το νομοσχέδιο που συζητείτε εδώ και καιρό όσον αφορά το ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν από τις λαϊκές αγορές όσον αφορά τους παραγωγούς και τους εμπόρους. Το γνωρίζω. Ότι προωθείται ένα νομοσχέδιο, ότι κάνουν οι βουλευτές και η κυβέρνηση θα είναι αποδεκτό. Μάλιστα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εμείς συνεχίζουμε, Ανδρέα. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεση μας ακόμα για να πλησιάσω. Έχεις 4 λεπτά. Συνεχίζω να δω αν μας. Αν μας μιλήσουν οι πολίτες... Πάντως έχει κόσμο, βλέπω ότι έχει καλημέρα κόσμο. Καλημέρα σας, είμαστε ζωντανά στον Ανδρέα Δημητρόπουλο. Θα ήθελα να σας ρωτήσουμε αν σας ικανοποιούν οι τιμές. Δεν θέλει ο κύριος να μας μιλήσει, προχωράμε, είναι αποδεκτό από άλλους, θα το προσπαθήσουμε όμως, Ανδρέα. Θα το παλέψουμε. Καλημέρα σας, είμαστε ζωντανά στον Ανδρέα Δημητρόπουλο. Θα μπορούσατε να μας απαντήσετε... Όχι, καθόλου. Δεν θέλουν οι κυρίες Ανδρέα, δεν ενοχλούμε κανένα. Εμείς προχωρούμε. Όποιος θέλει να μας μιλήσει, θα μας μιλήσει. Καλημέρα σας, είμαστε ζωντανά στον Ανδρέα Δημητρόπουλο. Να σας ρωτήσουμε για τις τιμές. Δεν μπορεί να μας ρωτήσεις, μάνα μου. Πώς τις βλέπετε. Άιστα, είναι να μπορεί να τα βλέπει. Δεν μπορεί να τα σχολιάζεις. Γκάνγκστερς. Πώς βλέπετε τις τιμές. Δηλαδή, βλέπω ότι αγοράζετε φασολάκι, έναν 30, δεν κάνω λάθος. Είναι φασολάκι. Τον Λουί. Θα μαγειρέψεις καμιά φορά, να. Α, Λουβί δεν έχει μαγειρέψει. Πώς σας φαίνονται ωστόσο οι τιμές. Έχουμε τη Γιώτα, Ανδρέα. Πολλά αρμυρές. Αλμυρές. Δεν είναι καλή καιρή. Δεν είναι καλή καιρή. Ενώ όσο δεν υπάρχει τάξη, ασφάλεια, ξέρεις ότι... Τίποτα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Γαβρέλα, είναι, δεν θέλουν, δεν θέλουν να μιλήσουν οι περισσότεροι. Οι είναι τιμές, λέει ο κύριος, είναι αλμυρές. Ναι, αλμυρές λέει ο κύριος οι τιμές, αλλά σίγουρα οι λαϊκές αγορές έχουν τιμές που είναι πιο φτηνές από άλλους χώρους. Αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα. Ο καθένας επιλέγει ωστόσο από που θέλει να αγοράσει η Ανδρέα και τις τιμές που εντοπίζει, χωρίς λοιπόν, ωστόσο να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ραντεβού τώρα αύριο.